Το μοναδικό έκτακτο θέμα αφορά την επιχορήγηση δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής από πόρους του Δήμου. Καταρχάς, αν συζητείτε για ως έκτακτο. Ναι. Συζητείτε ομόφωνα. Συζητείτε ομόφωνα. Το θέμα έχει ως εξής. Επιχορήγηση δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής από πόρους του Δήμου, σύμφωνα με το παριθμόν έγγραφο του Τρίτου Γενικού Λυκείου, και φυσικά ζητείται από το Δήμο επιχορήγηση 1.500 ευρώ για συμμετοχή του μαθητή πρώτης τάξης Στεφάνου Ματζερλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, που θα λάβει χώρα στην Τυφλίδα της Γεωργίας τη χρονική περίοδο 3 έως 13 Οκτωβρίου του 2013. Η επιχορήγηση αφορά τα έξοδα του μαθητή και της συνοδού καθηγήτριας. Βάσει των ανωτέρων, ζητείται από το Δημοτικό Σύμβουλο έγκριση επιχορήγησης δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής, έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης 1.500 ευρώ σε βάρος του ΚΑΠΑ 6737.01, που αφορά την επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από πόρους του Δήμου. Εγκρίνεται ομόφωνα. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σαβλίτης κάτι θέλει να πει. Μίλησα με την υποδιευθύντρια του Τρίτου Λυκείου και μου είπε ότι μπορεί να καλυφθεί το ποσό και με 1.000 ευρώ. Ποιο, ναι. Μίλησα, με πήρε τηλέφωνο η υποδιευθύντρια και μου είπε ότι επειδή βρήκανε λιγότερα, πιο φθηνά εισιτήρια. Εμείς εγκρίνουμε 1.500 και από εκεί και πέρα, αν φέρει 1.000, ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Κύριοι συνάδελφοι, μπαίνουμε στα τακτικά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι λήψη απόφασης επί της 429 του 2013 εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την αποζημίωση λόγω απολωτρίωσης έκτασης συνολικά 265,21 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή του βιομηχανικού πάρκου θέση Καλυφτάκης στο οικοδομικό τετράγωνο 10. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να δούμε? Υπάρχει εδώ και περίπου ένα χρόνο μία αίτηση για να δοθεί η προσωρινή τιμή στις ιδιοκτήτες Μακρύ και Μόσχου για 265 τετραγωνικά μέτρα. Μας ζήτησαν να δοθεί, να τους βάλουμε 900 ευρώ. Εμείς στην Οικονομική Επιτροπή προτείνουμε τελικώς 600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αν το δεχτούν, το δέχτηκαν. Αν δεν το δεχτούν, θα πάμε στο δικαστήριο. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Άρα εγκρίνουμε εμείς το ποσό των 600 ευρώ όχι, άρα μιλάμε ότι καλούμεθα να εγκρίνουμε 600 ευρώ το τετραγωνικό ως αποζημίωση το μέτρο. Όχι, ο Δήμος προτείνει ως αποζημίωση ναι, λόγω αυτό το ποσό ναι, σωστά. Ερωτήσεις, κάποιος συνάδελφος αν θέλει να ρωτήσει κάτι? Ο κύριος Κανακάκης. Θέλω να ρωτήσω, οι κάτοικοι, οι ενδιαφερόμενοι έχουν προσφύγει, έχουν δικαστική απόφαση ή απλώς έχουν κάνει ένα αίτημα το τι ζητάνε? Είναι σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία? Όχι. Όχι. Σύμφωνα με την εισήγηση θα πρέπει να προσκομίσουν στην Ταμιακή Υπηρεσία Βεβαίωση της ΔΟΗ ότι δεν έχει κοινοποιηθεί επίσης η χώρηση αποζημίωσης. Ένα, να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο ότι αποδέχονται την ανωτέρω διαεξόδικου συμβιβασμού καθορισμή τιμής μονάδας αποζημιώσεώς τους, να αναγνωρίσουν την τιμή αυτή ως δίκαιη, εύλογη και οριστική, να παραιτηθούν του δικαιώματος για δικαστικό καθορισμό άλλης τιμής. Και για την καταβολή της αποζημίωσης επήλθε η συντέλεση αναγκαστικής απολωτρίωσης. Λοιπόν, υπάρχει διαδικασία. Το ερώτημα είναι το εξής. Πιστεύουμε ότι αν πάμε στο δικαστήριο θα πετύχουμε καλύτερη τιμή? Αυτό είναι το ερώτημα. Ένα λεπτό, όχι, να ολοκληρώσει την ερώτηση ο κύριος Καλακάκης. Αυτό είναι το ερώτημα που σήμερα στην ουσία απαντάει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Επιτροπή, κρίνοντας το αίτημα,
είπε ότι εμείς στο Δήμο δεν μπορούμε να πάμε με περισσότερα από 600 ευρώ και το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το λόγο. Έχουν και αυτοί, ο καθένας από αυτούς έχει τα... το τι λέει. Ναι, το ερώτημα, να ολοκληρώσετε τις ερωτήσεις σας, κύριε Κανακάκη. Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη της κάποια συγκριτικά στοιχεία για την περιοχή και έβγαλε τα 600 ευρώ. Μπορείτε να μας το πείτε λίγο πιο αναλυτικά, ποια συγκριτικά στοιχεία δηλαδή, για να καταλάβω. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν Ναι, τα στοιχεία τα οποία προσκομίστηκαν, κύριε Κανακάκη, μιλούσαν για ύψος περίπου 700 ευρώ συγκριτικά μια άλλη αποζημίωση η οποία βγήκε στην περιοχή. Και γι' αυτό μας ζήτησε 700. Εμείς, επειδή και αυτό θα κερδίσει από το να μην πάει στα δικαστήρια κτλ., γι' αυτό προτείναμε να κατέβουμε στο 600. Άλλη ερώτηση, ο κύριος. Τελειώσατε, κύριε Κανακάκη. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι, έχουμε δικαστική απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων της αποζημίωσης αυτής. Ναι. Και με ποσοστά. Χωρίς το αίτημα της, του καθαρισμού προσωρινής τιμής μονάδος. Μπορείτε να κοιτάξετε λίγο. Τιμή μονάδος δεν έχει. Έχει μόνο αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης. Αλλιώς δεν θα μπορείς να δώσεις. Δεν έχει. Ναι, ποιο προκύπτει από πίνακα πράξη εφαρμογής, από πού προκύπτει. Πράξη, πρέπει να είναι μεμονωμένη η πράξη. Αυτό που μας έδειξε τώρα, κυρία... Πρέπει να υπάρχει... Δεν το έχετε διαβάσει αυτό το φάκελο? Όχι, δεν το έχετε. Σήμερα τον έδωσε. Σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το κειμενικό σύστημα με βάση την κατώτερη τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο, με ένα φέκ της εφημερίδας κυβερνήσεως, ορίζεται και αυτή την περιοχή το 900. Γι' αυτό ζητάει αυτός τόσο. Εμείς του προτείνουμε εκεί. Αν νομίζετε κάτι άλλο, κάντε το κάάτι άλλο. Ναι, ναι. 25 Αυγούστου του 8 έχει βγει ένα ΦΕΚ που λέει της, όπου δεν έχει αντικειμενική αξία. Το λέει ότι ένα παρόμοιο θέμα μας απασχόλησε πριν από χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς με την υπόθεση της Unipharma, αν θυμάστε. Ναι, αλλά εκεί, θυμάστε τι είχε γίνει. Δηλαδή είχαμε προτείνει κάτι και εμείς δεν το είχαμε δεχτεί. Εμείς τα ζητούσαμε με βάση αυτό το ΦΕΚ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κρίνεται 600 ευρώ. Αν το δεχτούν. Ωραία. Άλλη ερώτηση. Μετά πάμε σε ψηφοφορία. Άλλη ερώτηση. Με τα 900 του ΦΕΚ. Δεν μπορούσε να πες λιγότερο. Τώρα έρχεται αυτό σου λέει, μην κάνουμε δικαστήριο. Κύριε συνάδελφοι, δεν έχουμε άλλη ερώτηση στην ψηφοφορία. Πάμε ομόφωνα. 600 ευρώ. Ομόφωνα ως εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Ακριβώς. Ναι, με 600. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα, λήψη απόφαση για την υλοποίηση προγράμματος δράση ενεργειακής αξιοποίησης των χρησιμοποιούμενων και απόβλητων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και άλλα, και ζωικών λοιπόν, για την κάλυψη σε πρώτη φάση των αναγκών θέρμανσης σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών και λοιπόν δημοτικών κτηρίων του Δήμου Κηφισιάς. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, το είχαμε αναγγείλει αυτό, γιατί υπήρξε ενδιαφέρον από κάποιες εταιρείες να βάλουν σε κάθε σχολείο ή στα σχολεία που θα δεχτούν ένα δοχείο υποδοχής, όπως το λέει, όπου τα παιδιά, οι μικροί μαθητές ή και οι γονείς τους τα ευαισθητοποιηθούν στο να μην τα πετάνε στο νεροχύτη τα χρησιμοποιημένα λάδια από τα φαγητά και τη σαλάτα, να τα πιάνουν εκεί. Και θα το πάρει όποια εταιρεία, αυτό ξεκινάμε τώρα και θα γίνει ο διαγωνισμός, προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση σε πετρέλαιο. Δηλαδή δεν θα υπάρξει θέμα οικονομικό αντίκρισμα, αλλά θα είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή με ένα λίτρο χρησιμοποιημένου ελαίου, ποιος θα δώσει περισσότερο πετρέλαιο. Αυτό το αποφασίζουμε σήμερα. Είναι δωρεάν ως ανταποδοτικό στο Δήμο. Αυτή είναι η διαδικασία που έχει επιλεγεί από το Υπουργείο και το φέρνουμε πρώτα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αύριο θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος και θα καταθέσουν προσφορές. Η τάδε εταιρεία, oil, η τάδε oil, η τάδε oil. Και όποια δώσει την καλύτερη προσφορά θα το πάρει και θα τοποθετήσουμε τα δοχεία. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Απλά με μια επισήμανση. Μισό λεπτάκι, γιατί σήκωσε πρώτος το χέρι ο κύριος Σιδέρης. Όχι, ερώτηση, ερωτήσεις, ο κύριος Διονυσότης.
Απλά να επισημάνω ότι επειδή κάποια σχολεία πλέον στο Δήμο λειτουργούν με φυσικό αέριο, εγώ θεωρώ ότι η εταιρεία που θα επιλεγεί θα είναι σκόπιμο να απευθυνθεί σε όλα τα σχολεία. Έτσι. Ανεξάρτητα αν λειτουργούν με φυσικό αέριο ή με πετρέλαιο, ούτως ώστε και τα σχολεία που λειτουργούν με φυσικό αέριο να συλλέγουν για να ελαφρύνουν τα υπόλοιπα. Το θέμα, παίρνουμε απόφαση αν θα συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα ή όχι. Είναι, έχει... Αν θα κάνουμε πρόσκληση. Αν θα κάνουμε πρόσκληση, άρα συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό που λέει. Μα ακριβώς γι' αυτό μιλάμε, γιατί θα είναι όντως σχολείο περισσότερος. Ωραία. Ναι. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Κανακάκης, ερώτηση. Περίμενα, για να πω την αλήθεια, μέσα στην εισήγηση περισσότερα πράγματα. Προφανώς το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται στην Κηφισιά, έχει εφαρμοστεί αλλού, έτσι δεν είναι? Οι εταιρείες μας το πρότειναν, μας είπαν ότι σε έναν Δήμο το έχουν εφαρμόσει μέχρι τώρα. Και ακόμα τώρα θα μπουν και εκεί τα βιτία. Έχουμε στοιχεία, ας πούμε, στον άλλο Δήμο, λίγο πολύ, τι παίζει. Τι εννοείται? Δηλαδή, τι λάδι δίνουν, ένα τι παίρνουν. Ένα προς δύο. Το μισό. Τα δοχεία, τα κατάλληλα που είναι, θα τα βάλει η εταιρεία? Βέβαια. Αφού αυτή θα τα βάλει, αυτή θα τα παίρνει. Κάτι θα είναι. Εμείς θα δώσουμε θα γίνει, θα γίνει με διαγωνισμό. Ναι. Η ιστορία προκύπτει ενδιαφέροντος δηλαδή, και όποιος κάνει την καλύτερη προσφορά. Μπορεί ένας να σου πει ότι στα 2,5 κιλά σου δίνω ένα πετρέλαιο, ξέρω εγώ. Και αν σου πει στα 2,600, αυτό θα παίξει. Εμείς θα επιλέξουμε τα ανταποδοτικά ωφέλη. Όσο γίνεται περισσότερο. Θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά την ουσία, το μεγαλύτερο κέρδος, κύριε Κανακάκη, είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών για αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Αυτές οι εταιρείες πού εδράζουν, ξέρουμε? Έχουμε μία πληροφόρηση, έτσι? Που έχουν μία ένα... έχει έδρα την Κηφισιά. Μία έχει έδρα την Κηφισιά και κάνει τη δουλειά, δηλαδή αυτόν τον εμπλουτισμό, τον κάνει στην Κηφισιά? Όχι, τα γραφεία της είναι στην Κηφισιά. Τα γραφεία της. Λέω που κάνουν την επεξεργασία, αν έχετε υπόψη σας. Αυτό θα τους ρωτήσουμε όταν θα έρθουν, και όποιοι έρθουν να ρωτήσουμε πού κάνουν, πού τα εργοστάσια, πού κάνουν την επεξεργασία. Πού να ξέρουμε τώρα ποιοι είναι αυτοί και πώς είναι? Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να εμπλέξουμε και τους επαγγελματίες? Το κάνουν μόνοι σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω τα εστιατόρια το κάνουν μόνοι τους. Το ξέρω και εγώ, λέω εγώ. Αλλού ήταν η ερώτησή μου. Αν μπορούμε να τους εμπλέξουμε. Με ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Εντάξει, ευχαριστούμε τον κύριο Κανακάκη. Ο κύριος Βάρσος έχει το λόγο. Ερώτηση. Και δύο λόγια θα πω. Ωραία. Να μην κουράζω. Όχι τίποτα άλλο, μήπως κάποιος άλλος έχει ερώτηση. Άρα κλείνουμε τις ερωτήσεις και τοποθετήστε, και κλείνουμε τον κύριο Σιδέρη στην τοποθέτησή του. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι πάντοτε, και το έχω πει και άλλη φορά, ότι υπέρ των φωτοβολταϊκών στα σχολεία, να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Δεν μου ευρίσκει σύμφωνο αυτό το παιδί στο ένα χέρι να κρατάει την τσάντα και το άλλο ένα μπετόνι με λάδι ή ένα μπουκάλι με λάδι, να το πάει να το βάλει εκεί στο τεπόζιτο και να το ευαισθητοποιήσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι τρόπος ευαισθητοποίησης των παιδιών. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι τώρα τελευταία που υπάρχει κρίση, κάποιοι γίνονται εφευρέτες και βρίσκουν διάφορα κόλπα για να μπορέσουν να μαζέψουν κανένα φράγκο. Γι' αυτό θα μειοψηφίσω. Κύριε Βάρσο, θα μου επιτρέψετε κατά παράβαση του κανονισμού να πω το εξής, ότι εδώ πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, ότι όλα τα πράγματα δεν είναι άχρηστα, ακόμη και τα σκουπίδια, εδώ ακόμη και τα λάδια. Ξέρετε τι ζημιά γίνεται όταν περνάει το λάδι μέσα στις αποχετεύσεις? Ξέρετε τι ζημιά γίνεται στο σημείο όπου γίνεται η επεξεργασία των λιμάτων με λάδια μέσα? Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και στη συνείδηση των παιδιών ότι δεν πετάμε τίποτε στο περιβάλλον. Άρα όλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι υποδοχής, ούτως ώστε από εκεί και πέρα αξιοποιούνται. Πώς και τι είναι άλλο θέμα. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Ένα κλειστό φορτηγάκι από όλα τα εστιατόρια και μαζεύεται, κύριε Πρόεδρε, αν με παρακολουθείτε. Περνάει ένα κλειστό φορτηγάκι και γίνεται διάλογος, και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους. Ένα κλειστό φορτηγάκι σε όλα τα εστιατόρια, αν το δείτε, ένα πρασινοπό, γράφει απάνω ανακύκλωση λαδιών κλπ. Και παίρνει όλα τα καμένα λάδια από τα σουβλατζίδικα, από τις ταβέρνες, από όλα. Υπάρχει δηλαδή αυτή η διαδικασία. Τώρα. Και από τα συνεργεία. Αν πάμε στα σχολεία, πιστεύω περισσότερο πρόβλημα θα
δημιουργήσουμε παράευρηστο ετοπίσει. Άποψή μου είναι. Εντάξει, και γι' αυτό σας λέω με οψή. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βάρσο, κύριο Σιδέρης, και κλείνουμε τη συζήτηση. Εάν θέλουμε, κύριοι συνάδελφοι, να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι τίποτα δεν πετυχαίνει και τίποτα δεν χαλιέται, πρώτα απ' όλα πρέπει να τα ευαισθητοποιήσουμε, να μην κάνουν γράφητη και καταστρέφουν τα πάντα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ δεν θα το ψηφίσω. Και δεν θα το ψηφίσω γιατί θυμόνται οι συνάδελφοι στην Δημαρχιακή, στην Οικονομική, πριν ένα χρόνο είχα πει όχι και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έρθει μια εταιρεία να κάνει προσφορά. Ήτανε να τη δώσουμε σε κάποια εταιρεία και είπα όχι. Γιατί λέω όχι? Νομίζετε ότι θα μαζεύονται τόσοι τόνοι για να μας δίνουν τόσο πετρέλαιο που μπορεί να καλύψουμε όλα τα σχολεία, όλα τα δημοτικά καταστήματα? Όχι, είναι λάθος αυτό. Όπως είχα πει κάποτε ότι τα φωτοβολταϊκά είναι καλά όταν έχουν μεγάλες καταναλώσεις και είχα μειοψηφίσει τότε στα φωτοβολταϊκά στο καπί των Αλωνίων. Είδατε ούτε απόσβεση δεν κάναμε. Τρίτον, ένα μεγάλο πρόβλημα. Όσοι οι δημοτικοί σύμβουλοι παλιοί θυμούνται τους ανοιχτούς κάδους κοντέινερ, γιατί τους πήραμε μέσα σε 5 μήνες? Γιατί εκεί μέχρι και φωτιά βάζανε. Για φανταστείτε έξω από τα σχολεία. Σήμερα έτσι όπως είναι η κοινωνία και όπως έχει διαμορφωθεί η νεολαία, έτσι να μην κρυβόμαστε εδώ, καταλαβαίνετε τι γίνεται ένα σπίρτο να πέσει σε αυτό το δοχείο. Για όλα αυτά είμαι αντίθετος. Ευχαριστούμε πολύ το... Ναι, τώρα ένα λεπτό. Ζητήσατε τοποθέτηση, κύριε Κανακάκη. Εγώ θα συμφωνήσω σε οποιαδήποτε πρωτοποριακή ενέργεια γίνεται, αλλά δεν αρκεί να συμφωνήσουμε μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή έχουμε πάρει και αποφάσεις στο παρελθόν, αλλά δεν τις έχουμε στηρίξει στην ουσία. Πιστεύω λοιπόν ότι μια τέτοια πρωτοβουλία πρέπει να στηριχτεί και πρέπει να στηριχτεί, να στηρίζεται συνεχώς, όχι μια φορά μόνο, να στηρίζεται συνεχώς. Οι κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν και μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλούς κινδύνους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να στηρίζουμε αυτού του τύπου τα πράγματα. Γιατί όπως ορθά είπατε, κύριε Πρόεδρε, αυτά δεν μπορούν να πετιούνται μέσα σε αποχετεύσεις. Γιατί επιφέρουν πολύ μεγαλύτερο κόστος. Για όποιον έχει μία ελάχιστη γνώση το πώς γίνεται, πώς λειτουργούν οι βιολογικοί καθαρισμοί, όταν πέφτουν τέτοιου είδους υγρά απορρίμματα, τι προβλήματα δημιουργούν. Αυτό που θα προτείνω λοιπόν επιπλέον είναι να κάνουμε μια καμπάνια σαν Δήμος, στα σχολεία και στους κατοίκους, ώστε αυτό το πρόγραμμα να πάει μπροστά. Κάθε μέρα και καλύτερα. Μπορεί και όχι απλώς να μείνουμε στη σημερινή απόφαση και να το ξεχάσουμε. Αυτό που είπατε μπορεί να μπει στην προκήρυξη ότι αυτός που θα πάρει θα κάνει και τι, θα πληρώσει έντυπα να τα Και με δικές μας ενέργειες ενδεχομένως. Και με δικές μας ενέργειες. Να το επικαιροποιούμε συνέχεια. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κανακάκη. Η κυρία Μουστάκη. Ναι, με κάλυψε στα περισσότερα σημεία ο κύριος Κανακάκης. Θεωρώ και εγώ ότι όσο μπορούμε να ανακυκλώνουμε σκουπίδια σε εισαγωγικά, θα πρέπει να το κάνουμε. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι εκτός από τους γονείς των παιδιών, δηλαδή τα παιδιά στη σχολεία, θα μπορούσε η καμπάνια να απευθυνθεί σε όλους τους κατοίκους. Δηλαδή, γιατί εγώ να το πετάω, να πάω στο σχολείο ή εκεί που είναι η θέση υποδοχής και να πετάξω. Όλοι όσοι δεν έχουν παιδιά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα λάδια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουστάκη. Κύριος Ξυπολιτάς. Δύο επισημάνσεις. Καταρχήν, τα φωτοβολταϊκά και σε πολύ μικρές εγκαταστάσεις μπορούν να κάνουν break-even. Σε πολύ σύντομο χρόνο να βγάλουν τα λεφτά τους. Πριν από 7 χρόνια ουσιαστικά βάλαμε το φωτοβολταϊκό στο καπί της Κεφισιάς, στο Β' καπί της Κεφισιάς. Αυτό έχει ισοσκελίσει, μισό λεπτό, έχει ισοσκελίσει εδώ και 4 χρόνια. Πέραν αυτού, τότε είχε γίνει μια πρόταση από μένα και είχε βρει μεγάλες δυσκολίες και δεν προχώρησε να γίνει επινοικίαση όλων των ταρατσών της Κεφισιάς, των σχολείων, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια έσοδα για τα σχολεία. Τότε κάποιοι μίλησαν για επιχειρηματικότητα, κάποιοι άλλοι φωνάζαν ότι είναι καρκινογόνα, γίνανε διάφορα. Τα θυμάμαι πολύ καλά. Τώρα που δεν έχουμε να βάλουμε επικοιμωλίες ή δυσκολευόμαστε να δώσουμε χρήματα, θα υπήρχε τουλάχιστον 1.000 ευρώ το μήνα χρήματα για τα σχολεία τα οποία είχαν ταράτσες. Για την ιστορία. Τώρα, όσον αφορά τα λάδια, η παραγωγή κάθε οικογένειας είναι πολύ μεγάλη και επαρκεί τουλάχιστον για τα παιδιά των σχολείων, αν το
λειτουργήσουν δυναμικά, να μην χρειαστεί να βάλουμε ποτέ ξανά πετρέλαιο. Ποτέ όμως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Βλάχου. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε η κυρία Μουστάκη, δηλαδή ότι δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο στα σχολεία αυτή η συλλογή. Θα μπορούσε να είναι σε όλα τα σπίτια, όπως γίνεται και η κομποστοποίηση πιλωτικά, νομίζω, η οποία θεωρώ ότι πέτυχε. Και για τα φωτοβολταϊκά που λέει ο κύριος Ξυπολιτάς, όντως υπάρχει μια έολη έτσι, πληροφορία περί καρκινογόνου καταστάσεως. Ίσως γι' αυτό φοβήθηκαν οι άνθρωποι. Πάντως συμφωνώ απόλυτα με αυτή την κίνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βλάχο, κύριε Δημαρχέ. Ναι, ναι, δύο απαντήσεις. Τα καταστήματα και οι επαγγελματικοί χώροι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ανακύκλωση ελαιών. Γι' αυτό υπάρχουν ήδη αυτές οι εταιρείες. Σε λίγο καιρό, στα επόμενα χρόνια, θα είναι υποχρεωτικό να γίνεται και στα σπίτια. Άρα, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο βγάζουμε πιο μπροστά τον κόσμο στο να το κάνει εθελοντικά. Είναι ένα πρόγραμμα πιλότος, όπως λέγεται, πιλωτικό. Δεύτερον, η εγκατάσταση θα είναι προφυλαγμένη από βανδαλισμούς. Αυτά τα λέει ο οποιοσδήποτε ζωφρόν άνθρωπος και θα γίνει και θα είναι μέσα σε χώρο. Το σχολείο θα δώσει μόνο τα 4 τετραγωνικά που απαιτούνται για να μπει το συγκεκριμένο βαρέλι. Όλη η άλλη δουλειά θα γίνεται από τον ιδιώτη. Βανδαλισμοί υπάρχουν ακόμα και στους μπλε κάδους. Και δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε με το φόβο των βανδαλισμών παντού. Τέλος, ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός και δεν θα γίνει, επειδή το είπε ο κ. Σιδέρης, με κάποια εταιρεία με ιδιωτικό συμφωνικό. Θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό και μπορούν να έρθουν και αυτοί με τα μικρά πράσινα που παίρνουν από τα υπόλοιπα, από τα επαγγελματικούς χώρους. Αυτά για διευκρινήσεις. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Μπαίνουμε στη φάση της ψηφοφορίας. Εξακολουθείτε, κύριε Βάρσο, να έχετε τις αντιρρήσεις σας και εσείς. Άρα, ωραία, περνάει κατά πλειοψηφία το θέμα, μειοψηφούντος του κυρίου Σιδέρη που ψηφίζει κατά και του κυρίου Βάρσου που ψηφίζει κατά. Επόμενο θέμα, θέμα 3. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του νέου προγράμματος εστίασης για τους δημότες. Κύριε Δήμαρχε. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου και προκειμένου να συμπαρασταθούμε σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, αλλά και στο σύνολο των δημοτών, εργαζομένους και μη, σχεδιάστηκε και από άλλους Δήμους της Αττικής το πρόγραμμα εστίαση για δημότες, όπου προσφέρει χαμηλού κόστου φαγητού σε όλους τους πολίτες. Σε όλους. Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου γίνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος σε εταιρείες και καταστήματα εστίασης για την υλοποίηση του προγράμματος. Ήδη 10 Δήμοι στην Αττική το εφαρμόζουν. Το κόστος είναι περίπου 2,5 ευρώ αναμερίδα. Θα έχουμε τουλάχιστον 1.500 μερίδες. Θα βγαίνει πρόγραμμα εβδομαδιαίο και η υποχρέωση του Δήμου είναι να δίνουμε δημοτικό χώρο όπου θα γίνεται η διάθεση. Προτιθέμεθα να έχουμε 2 χώρους, ένα στη Δημοτική Ενότητα Κυψιάς και ένα στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερθρέας. Εφόσον γίνει ο διαγωνισμός, θα προκύψουν και οι χώροι και θα το ξαναφέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι η πρόσκληση. Το αίτημα μάλλον για να βγάλουμε την πρόσκληση. Ορίζουμε τιμή μαζί με ΦΠΑ, δηλαδή δεν πρέπει να είναι πάνω από 2,5. Αν δώσει ένας 2,30 θα το πάρει. Το 2,30 δεν το δώσει σε εμάς, θα το ανακοινώσει ότι τόσο θα πληρώνουν οι πολίτες. Μόνο αυτή είναι η εισήγηση. Κύριε συνάδελφε, μια ερώτηση. Είναι 5 μέρες την εβδομάδα, έτσι. Θα σας πω. Να σας πω σημεία που το δίνουν. Άλλοι το δίνουν σε δημοτικά καταστήματα, πολιτιστικά, καπί, άλλοι κάπου που έχουν μαγαζιά, οπουδήποτε σε δημοτικό χώρο. Παρακαλώ. Διανομή, θα έρθει μια ώρα, θα το στείλω. Ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Ο κύριος Διονυσιώτης. Μισό λεπτάκι, ένας-ένας να ερωτήσει. Όποιος το πάρει. Okay, αφού είπα ο κύριος Διονυσιώτης, κύριος Διονυσιώτης έχει... Εγώ να απλά να ρωτήσω, θα γίνεται κάποιος έλεγχος στην ποιότητα του προσφερεμένου γεύματος? Ακριβώς.
Από το υγειονομικό, ρε παιδιά. Από εμάς μπορούμε να κάνουμε εμείς έλεγχο ποιότητας γεύματος. Ποιος ελέγχει τα σουβλάκια Κηφισιά σήμερα για το τι ποιότητα δίνουν? Η κυρία Σπηλιωτοπούλου, ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω, γιατί το άκουσα αυτό, Δήμαρχε, που γίνεται σε κάποιο άλλο Δήμο και έχω την εντύπωση ότι το 2,5 είναι λίγο ακριβό. Έτσι, είναι το πάνω το 2,5. Μακάρι να δώσουν και 1,5. Ναι, αλλά το άκουσα ότι είναι 2,5 εκεί, σε αυτούς τους Δήμους που ήδη διατίθεται το γι' αυτό το βάλαμε όσο διατίθεται στο άλλο, ως οροφή. Μέχρι 2,5. Μέχρι 2,5. Είναι πολύ. 2,5 ευρώ την ημέρα είναι πολλά για κάποιον. Καταλάβατε. Λέω, επειδή το είδα και δεν το... Παρακαλώ λίγο ησυχία, παρακαλώ. Βάλτε το. Κύριε Μαρκεσίνη, μη θορυβείτε. Ναι. Κύριε Μαρκεσίνη, στην ΕΚΑΛΗ θα το βάλουμε σε δεύτερη φάση. Το είπαμε και χθες. Μην το κάνουμε θέματα. Κανένα νόημα. Ο κύριος Κανακάκης, ερώτηση. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, το τελευταίο τώρα που θα κάνει τους ελέγχους στο υγειονομικό και τα λοιπά, έχω πολλές αμφιβολίες. Ποιος άλλος, είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο. Το μόνο αρμόδιο όργανο, δεν μπορεί να κάνει άλλος. Δεν νομιμοποιείται άλλο όργανο να κάνει έλεγχο. Ποιος? Ακούστε με λίγο, αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο το αυτό, γιατί είναι επικίνδυνο. Πολύ ωραία, συνεχίστε. Τελευταία, από ό,τι είδατε νομοθέτησαν και θα πουλάνε τα λιγμένα. Και ξέρετε, εάν δημιουργηθεί ένα θέμα... Θα το σταματήσουμε. Δεν θα το σταματήσουμε. Θα γίνει μεγάλο σκάνδαλο και πανικός. Δεν θα είναι τόσο απλό, εφόσον έχουμε εμπλακεί σαν Δήμος. Και αν έχουμε πόσες μερίδες Δήμαρχοι, είπες, 2.500. 1.500, σκεφτείτε, να γίνει κάποια στραβή και 1.500 άτομα να χρειαστεί να πάνε νοσοκομείο. Παρακαλώ. Κυρία Βλάχου. Καλό θα είναι να το δούμε από τη θετική του πλευρά. Προχωρήστε, κύριε Κανακάκη, ολοκληρώστε. Ακούστε με λίγο, εγώ για το καλό το λέω, δεν το λέω για το κακό. Πέστε μας τι θέλετε, με ποιο τρόπο θέλετε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Διαδικασία, γιατί εφόσον εμπλέκεται ένας ιδιώτης... Κύριε Κανακάκη, πέστε μας με ποιο τρόπο μπορούμε να βάλουμε δικλείδες ασφαλείας κατά τη δική σας άποψη. Δεν ξέρω ποιοι θα μετέχουν σε μια τέτοια ανοιχτή διαδικασία και θα κάνουν τις προσφορές. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποια φερεγγιότητα, δηλαδή να κάνουμε έναν έλεγχο και φερεγγιότητας αυτών των εταιριών. Ναι. Λογικό δεν είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος? Να δούμε αν υπάρχει μια φερεγγιότητα. Δηλαδή θα έρθει ο κάθε τυχάρπαστος και θα κάνει προσφορά? Εδώ είναι το θέμα. Πέρα από την εγγυητική, μιλάμε και σε επίπεδο αγοράς. Δηλαδή τι όνομα? Πρέπει να είναι και του χώρου της εστίασης. Δεν μπορεί να είναι κάποιος. Δηλαδή να πληροφορηθούμε εκ των προτέρων και τι παίζει. Να μην μένουμε μόνο στα τυπικά. Γιατί σας λέω, Εάν γίνει στραβή, και δεν αφορά μόνο το δικό μας το Δήμο, αφορά και τους υπόλοιπους Δήμους, γιατί το άκουσα και εγώ την τηλεόραση, ας πούμε, που είχε βγει, και ο Δήμαρχος Περιστερίου, ας πούμε, που ήταν, και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου που το έλεγαν, αλλά σκεφτόμουν πάντα μην καθίσει στραβή. Είναι επικίνδυνο. Άλλο να γίνει σε έναν ιδιώτη και άλλο να εμπλέκεται ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κανακάκη. Το λόγο έχει ο κύριος Σιδέρης. Καταρχήν, είναι ωραίο πρόγραμμα. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Μην αφήνουμε έξω τα παιδιά των σχολείων. Υπάρχουν παιδιά, και ιδιαίτερα στις περιοχές και τις κάτω και τις πάνω, που φεύγουν από το σπίτι χωρίς να φάνε ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Αν μπορούμε μετά να εντάξουμε και τα σχολεία. Αυτό που είπε ο Κανακάκης δεν έχει άδικο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με ένα διατροφολόγο το λύνουμε το πρόβλημα. Δήμαρχος Βάρσος, σεισμοί στην Κηφισιά. Παίρναμε φαγητό από κάπου, δεν θα πω μέσα εδώ. Θυμάται ο Βασίλης ότι κάποιοι μας κάνανε καταγγελία και ήρθε το υγειονομικό γιατί κάποιοι είχαν πρόβλημα από συγκεκριμένο φαγητό. Το θυμάσαι, Βασίλη. Εμείς πηγαίναμε να κάνουμε καλό και παραλίγο να βρουν τον πελά μας. Άρα πρέπει να έχουμε κατοκυρωμένοι από όλες τις πλευρές. Ναι, είναι πολύ καλό το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μια διευκρίνηση, ο διατροφολόγος έχει την ευθύνη του συνδυασμού των τροφών για τη σωστή σύντηση και όχι για την ποιότητα. Σωστό. Εντάξει, ευχαριστώ. Κυρία Μουστάκη.
Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω, ποιοι θα είναι αυτοί που θα συμμετέχουν? Δεν μπορεί οποιοδήποτε, δηλαδή. Δηλαδή μπορώ και εγώ, ας πούμε. Α, δεν πρέπει να είναι ειδικές ομάδες. Αυτό. Τι εννοείτε, αν μπορείτε να ψωνίζετε εσείς το φαγητό μετά? Ναι. Βεβαίως μπορείτε. Αυτό ρωτώ. Ναι. Σκοπός δεν είναι για κάποιες ομάδες, είναι για όλους. Σύμφωνοι. Για να προσφέρουμε χαμηλό φαγητό σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα για κάτι καλύτερο. Εφταήμερο θα είναι το πρόγραμμα. Πενθήμερο, το είπα. Α, πενθήμερο, δεν το δεν μπορώ να βάλω Σαββατοκύριακο, το δώσω δημοτικό. Και τι θα κάνουμε τις άλλες μέρες? Τις άλλες μέρες σας παίρνω από την προηγούμενη. Άρα θα υπάρξει μενού από διατροφολόγο, γιατί κάποιοι που θα τρώνε κάθε μέρα, έτσι. Και επίσης, εγώ δεν φοβάμαι το γεγονός ότι κάποτε οι στρατιώτες, δεν ξέρω ακόμη, τρώγανε από κέτερινγκ, δεν νομίζω πως είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μουστάκη. Κύριος Παπαδόπουλος. Ναι. Συνήθως οι ερωτήσεις που προκύπτουν ότι δεν είχαμε τον χρόνο ενδεχομένως κάποιοι να μελετήσουμε το φάκελο, γι' αυτό και κολλησιουργούμε την ροή του Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν, για να ανακεφαλώσω από ό,τι κατάλαβα και εγώ, είναι ότι κάνει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά προς τον Δήμο Κηφισιάς για παροχή εστίας, δηλαδή παροχή γεύματος σε δημοτικό χώρο. Εμείς ως Δήμος Κηφισιάς, μέσα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος, μάλλον μέσα από το διαγωνισμό ποιος θα γίνει, τι ευθύνη έχουμε? Αυτό ρωτάω. Δηλαδή, μέσα στους όρους είναι συγκεκριμένα και ο έλεγχος συγκεκριμένα αυτών που θα προσφέρουν το γεύμα, θα προσφέρουν δηλαδή μια τιμή πάνω στο γεύμα, θα ελέγχεται. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι να ελέξουμε με τις διαδικασίες, οι οποίες υπάρχουν στις διαδικασίες, την παροχή αυτού του γεύματος? Ή μόνο εμείς συγκεκριμένα λέμε αυτή είναι η δημοτική μας χώρη και διαθέτουμε αυτό και τίποτα άλλο? Τους παραχωρούμε δωρεάν δηλαδή για χρήση? Αυτό θέλουμε να πούμε. Γιατί όλες οι ερωτήσεις ουσιαστικά έχουν γίνει για το πώς θα γίνει τη διαδικασία. Μήπως εμείς δεν εμπλεκόμαστε αυτή τη διαδικασία? Αυτό ρωτάω για να διευκρινίσει το θέμα. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Όχι. Ο κύριος Δήμαρχος να απαντήσει. Λοιπόν, σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως εφαρμόζεται σχεδόν ένα χρόνο στην Αττική, ο Δήμος έχει ευθύνη μόνο να ανοίγει 2 ώρες περίπου κάθε μεσημέρι ένα δημοτικό χώρο, να τον παρέχει στην εταιρεία που θα γίνει ο μειοδότης για να δίνει το γεύμα. Καμία άλλη ευθύνη. Την ευθύνη του γεύματος και όλων των άλλων την έχει η εταιρεία. Και προκύπτει από την σύμβαση που θα υπογράψει. Όχι, μπορεί να πάω οποιοδήποτε, κύριε Βάρση. Όχι, εσύ. Ο Δήμος δίνει το χώρο. Όλη η προσπάθεια είναι η εξής. Κάποιοι, ο Δήμος βρίσκει αυτή τη στιγμή πελατεία, άρα μειώνει το κόστος. Έρχεται μια εταιρεία, το παίρνει και ο Δήμος δίνει και το χώρο, άρα μειώνεται και άλλο το κόστος. Άρα ο Δημότης με 2,5 ευρώ μπορεί να φάει. Βγάζει πρόγραμμα. Η εταιρεία θα έχει υποχρεωμένη να βγάλει πρόγραμμα αυτή τη βδομάδα. Τη μία θα έχει κρέας, την άλλη θα έχει μακαρόνια, την άλλη φασολάκια, την άλλη καλαμαράκια. Ουσιαστικά την αίθουσα εστίασης την παραχωρεί ο Δήμος. Περίμενε, να διευκρινίσω. Δεν τρώνε επί τόπου, το παίρνουν μαζί τους. Ναι. Την αίθουσα της διανομής την παρέχει ο Δήμος. Γιατί αλλιώς και, στην αίθουσα, ναι, και στην αίθουσα διανομής δίνεται και το πρόγραμμα και φυσικά θα δώσουν και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα έχουν. Έχουμε, αν είναι ομόφωνα, εγκρίνεται ομόφωνα τη συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κατά ο κύριος Τσιλιγκύρης. Άρα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Τσιλιγκύρη. Τέταρτον θέμα, λήψη απόφασης για την έγκριση του πρώτου ανακεφαλωτικού πίνακα εργασιών για το έργο κατασκευή του τρίτου βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Ερυθρέας. Είναι υπηρεσιακό, νομίζω ότι εγκρίνεται ομόφωνα. Έχετε... Βεβαίως, διάβασα τον ανακεφαλωτικό. Μπράβο. Λοιπόν... 36.170 στραμματουργικά. Στα... Κυρία Μουστάκη, ειδικά για τα χωματουργικά αυτού του παιδικού σταθμού υπήρξε υπέρβαση. Εντάξει. Αν το παρακολουθούσατε το έργο,
Δηλαδή έλεος. Τι δηλαδή, το κατάλαβα. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά ήταν βράχος, δύσκολος και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτός ανακεφαλαιωτικός. Δεν είναι ένα έργο, είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο και αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη απορρόφηση στο ΕΣΠΑ. Σήμερα ήρθε ο Φάκελος, δεν μπορώ να το πω. Ωραία. Εγώ το δικαιολογώ πάντως, γι' αυτό σας το λέω. Είναι έτσι. Σωστή. Και επειδή είναι χρηματοδοτούμενο, ελεγχόμεθα και από την... Πρέπει να είναι ομόφωνο. Όχι, δεν ζητάω. Απλώς... Λοιπόν, κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσεις, σωστά, της κυρίας Μουστάκη. Σας έλεγε και ο κύριος Κουνέλλας. Θέμα 5. Λήψη απόφασης επί της 24 του 13 εισήγησης της ΔΕΠ για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς για την κάλυψη επισκευαστικών δαπανών ΣΑΤΑ 13 ποσού 62.705,8 ευρώ, όπου κατανέμονται στην πρωτοβάθμια 44.782,55, στη δευτεροβάθμια 17.923,25. Εγκρίνεται ομόφωνα. Μάλιστα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Έκτο θέμα. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών και την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς. Ναι. Κύριε Δήμαρχε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, έληξε η θητεία του νομικού προσώπου που συστάθηκε μετά την σύσταση του καινούριου Δήμου και γι' αυτό δεν έληξε τον Ιανουάριο, αλλά έληξε τώρα, του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εδώ ορίζονται έξι τακτικά μέλη από την πλειοψηφία και τρία τακτικά μέλη από τη μειοψηφία. Όσον αφορά τη θέση τη δικιά μας, της πλειοψηφίας παράταξης, θα αφήσουμε τα ίδια άτομα που είναι. Το ίδιο και η μειοψηφία να... Άρα... Άρα λοιπόν, να τα διαβάσω όλα τα ονόματα. Τα τακτικά θα είναι ο κύριος Διονυσιώτης Ιωάννης, ο κύριος Σκιάς Κωνσταντίνος, ο κύριος Χαλόφτης Ευάγγελος, ο κύριος Δαμιλάτης Ευάγγελος, η κυρία Μουριά. Νομίζω έχει αλλάξει η Μουριά. Ποιος είναι. Νομίζω να έχει παρατηθεί, αλλά θα το. Ναι, θα βάλουμε το όνομα το άλλο. Ο κύριος Φώτιος Κουτούγκας, αναπληρωματικά ο κύριος Μπιτσάνης Αντώνης, ο κύριος Κοτόπουλος Στέφανος, η κυρία Κουκοπούλου Μαρία, ο κύριος Μερσιάδης Σταμάτης, κυρία Κουλουριώτη Σταυρούλα, κύριος Σπύρος Μαγκίνας και η κυρία Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, η κυρία Ζαφυροπούλου Ευαγγελία, ο κύριος Λάσκαρης Ιωάννης, με αναπληρωματικούς κυρίους Κορδίλη Γεώργιο, Κοντογιάννη Κουτσούμπα και Καρατσιομπανή Ιωάννη. Έχει μια αντικατάσταση νομίζω ο Κορδίλης εδώ, ό,τι ισχύει. Ορίστε. Ναι, πρόεδρος ορίζεται ο κύριος Διονυσιώτης Ιωάννης. Ποιος ήταν αντιπρόεδρος? Ο κύριος, είναι από τους δασκάλους, ο οποίος δεν τους ορίζουμε εμείς. Ο κύριος Κορδονούρης Παναγιώτης. Εν ολίγης παραμένει και ο ίδιος αντιπρόεδρος. Εντάξει, ναι, εδώ βλέπω τακτικά μέλη από τους διευθυντές είναι ο κύριος Κορδονούρης Παναγιώτης, η κυρία Δήμητρα Πάλα, ο κύριος Ιωάννης Μεριχοβίτης. Με αναπληρωματικά την κυρία Αθανασία Γκουρομίχου, την κυρία Ελένη Τσολακίδου και την κυρία Ειρήνη Μαργαρόνη. Αν έχουμε αλλαγές από αυτούς, αλλά αυτούς αλλάζουν οι ίδιοι, όχι εμείς. Και από τρεις εκπροσώπους των υφισταμένων συλλόγων γονέων, τακτικά και αναπληρωματικά. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς. Με παρόμοιο τρόπο δεν έχουμε... Παραμένουν οι ίδιοι. Τουλάχιστον προτείνουμε εμείς τους ίδιους. Ναι. Θα τα διαβάσουμε. Βεβαίως. Να ακουστεί το όνομά τους, ας το διαβάσουμε κύριε Πρόεδρε. Εμάς μας ξέρουν εκεί οι πέτρες. Αυτούς δεν τους ξέρει τους ανθρώπους κανείς. Ας τους διαβάσουμε μια φορά τη μη Σένεκεν, αφού δεν μπορούμε κάτι άλλο να. Τα ίδια. Όχι, από εδώ και κάτω, είναι για τη δευτεροβάθμια τώρα. Πρωτοβάθμια λέγα. Ορισμός μελών δευτεροβάθμιας. Δευτεροβάθμιας είναι. Μάλιστα. Τακτικά μέλη
κυρία Στεφανάκου Αρχοντία Ηλιάνα, Θανοπούλου Μαρία, Αναστασίου Κώστας, Αποστόλου Ευάγγελος, Πετούση Αργυρό, Αλυπράντη Αναστασία. Αναπληρωματικά Αυλίτης Ευάγγελος, Αναγνωστόπουλος Μανώλης, Μπύρμπου Βέρα, Διαμαντόπουλος Θεόδωρος, Κουρούκλη Ζωγραφιά, Λουκάκου Κατερίνα. Και Ελευθεράκης Αντώνιος, Μιχάλας Μανώλης, Τσούλος Γιώργιος. Με αναπληρωματικά Χολέβα Ιωάννα, Φουσιάνη Σταυρούλα, Σούρπη Ιωάννη. Εντάξει. Εντάξει. Πρόεδρος η κυρία Στεφανάκου Αρχοντία Ηλιάνα και αντιπρόεδρος ο κύριος Αποστόλου. Εγκρίνεται ομόφωνα. Η θητεία είναι για ένα χρόνο. Μέχρι 30 Αυγούστου. Δεν είναι τετραετής. Τριετής. Το θέμα 8 λήψη απόφασης για την κατανομή ΣΑΤΑ, πιστώσεων ΣΑΤΑ του 2013. Εντάξει, να πω και κάτι άλλο, μια που το είπαμε αυτό, που ξέχασα να το πω στην ενημέρωση, ότι ο Δήμος Κηφισιάς έχει διαθέσει όλο το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες έχουν δοθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για τον πρώτο μήνα και έχουμε μπει στο δεύτερο μήνα, στον οποίο αρχίζουμε το ίδιο. Για τη ΣΑΤΑ σήμερα είναι η ΣΑΤΑ του μηνός 45.770, όπως κάθε μήνα. 25.000 πάει στο έργο πρώτη ασφαλτώση οδών 2010, έναντι του πέμπτου λογαριασμού. 20.000 ευρώ για την πληρωμή έναντι λογαριασμού του έργου αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυση στην περιοχή Καστρή. Και το υπόλοιπο ποσό που μένει τα 770 ευρώ πάει για τον πρώτο λογαριασμό της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας υπολείου περιοχή Σούλεν. Ψηφίζεται ομόφωνα το 8. Πάμε στο 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλου της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου βάσει του νόμου 2685 του 1999. Αφορά τον Μπίτσικα Παρασκευά. Που είχε ξεχαστεί. Ομόφωνα, εγκρίνεται ομόφωνα. 10. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 399 ευρώ και 50 λεπτά από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής από αποχέτευση. Υπηρεσιακό είναι, εγκρίνεται ομόφωνα. 11. Θέμα, λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 5.605 ευρώ και 11 λεπτών από τον υπαριθμό 704 του 13 χρηματικό κατάλογο. Εγκρίνεται ομόφωνα. Όχι, η υπηρεσία τα εισηγείται. Να τα πούμε αύριο ένα τεταρτάκι. Είναι διαγραφή του ποσό Νικόλαος Κερκεμέζος, εκμισθωτής του Δημοτικού Καταστήματος Περιβέως, βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Νεκταρίου. Στην Άνω Κηφισιά βεβαιώθηκε για τα μισθώματα του 13 με το υπαριθμό 704. Ο εν λόγω μισθωτής τη 16η Μαΐου του 13 με το υπαριθμό 22412 έγγραφο κατήγγειλε τη σύμβαση μισθωτής του Δημοτικού Ακινήτου για προσωπικούς λόγους. Με αποτέλεσμα να γίνει δεκτή από το Δήμο του ιδίου μηνός με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης ως εκ τούτου για το διάστημα από 1η έκτου και τέλος του 2013 ή τη 7 μήνες δεν υφίσταται καμία απέτηση από μέρος του Δήμου. Συνεπώς πρέπει να τα... Θα βγει και αυτό σε διαγωνισμό, κύριε Βάρο, σας το λέω. Μην... Εγκρίνεται ομόφωνα το 11. Το 12. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών ίδρευσης και επαναβεβαίωσης σε νέο ιδιοκτήτη. Λοιπόν, ομόφωνα ό,τι εισηγείται η υπηρεσία. 13. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών ίδρευσης και επαναβεβαίωσης σε νέο ιδιοκτήτη. Ομόφωνα ό,τι εισηγείται η υπηρεσία. Κύριοι συνάδελφοι, στις 9:25 έληξε το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, ευχόμαστε καλές διακοπές συνέχεια. Καλές συνέχεια διακοπές. Όσοι συνεχίζουν καλές διακοπές. Κύριε Βάρσο, επειδή με ρωτήσατε κάτι...
Σε 15 μέρες θα έχουμε τον απολογισμό του Δημάρχου και αμέσως μετά Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα έχει την επόμενη Τετάρτη δηλαδή.